Το σημερινό επεισόδιο είναι 2-1. Δηλαδή, έχουμε σερ στον αέρα το σόι μας. Δεδομένου ότι είμαι σήμερα με τα δύο αγαπημένα μου ανιψάκια και με τον Βασίλη Σικαλιά, ο οποίος έχει έρθει τόσες φορές που είναι και αυτός οικογένεια πλέον. Έτσι. Με ετοιμάς. Και μάλιστα, λοιπόν, θα αρχίσω τις συστάσεις από εκεί. Τώρα πια εσύ έχεις φύγει από Αθήνα, είσαι στα Χανιά. Ελπίζω να ήταν επιτυχημένη η μετάβαση, δεν ξέρω πώς το ζεις. Ήταν πολύ ωραία. Πήρε τα παιδάκια του, ήρθε και αυτός και έφυγε. Τι ωραία. Από την Αθήνα. Πήρα όλα, πήγαμε όλη η οικογένεια, πήγαμε στα Χανιά. Εντάξει, οικογένεια πήγαμε πάλι, γιατί στους κουμπάρους μου είμαι. Έχουν έρθει και τα αδέρφια μου και μένουν στα Χανιά. Το μαγαζί που δουλεύω είναι δυνατό, έχει πάρα πολλή δουλειά. Οπότε από αυτή την πλευρά δεν έχουμε κανένα άγχος. Ναι. Και προχωράμε τη ζωή μας στην επαρχία φωτεινά-φωτεινά. Ήρυδα τώρα. Ήρυδα ηθοποιός την ξέρετε, διότι αυτό το πρόσωπο δεν το ξεχνάει κανείς όταν το δει μια φορά στην οθόνη. Την έχετε δει, έπεσε σε διάφορες σειρές, έκανες δύο μωράκια εσύ. Και τώρα, για πες τι κάνεις. Τώρα είμαι με την Κάρμεν Ρουγκέρι για δεύτερη χρονιά, στο Ίδρυμα του Μιχάλη Κακογιάννη. Φέτος κάνουμε Ιλιάδα. Παίζουμε και λίγο Δύση από τη χρωστάμε από πέρυσι, γιατί μας τη ζητάνε. Ναι. Και όλα καλά. Ασχολούμαι με παιδιά εντός και εκτός σπιτιού. Και τώρα πάμε στον Αργύρη. Ο Αργύρης θα τον έχετε αναγνωρίσει. Είναι αυτό το παιδί το οποίο προσπαθεί να κάνει τη δικιά του μπύρα ανεπιτυχώς ακόμη. Και πέρα από τις προσπάθειές του να κάνει μια μικρή ζυθοποιία, τον έχουμε δει να παίρνει ένα φοβερό βραβείο φέτος, το βραβείο Χόρν, το οποίο εγώ το αφήνω σε δεύτερη μοίρα, διότι αυτό που μας συγκλώνησε περισσότερο ήταν ο λόγος του και ο τρόπος που αντιμετώπισε το βραβείο που πήρε. Η κοινωνική διάσταση που έδωσε στο όλο θέμα. Και τώρα είμαστε όλοι εδώ για να μαγειρέψουμε και να πούμε και διάφορα όσο θα μαγειρεύουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι εμπνευσμένο για μαμάδες το φαγητό που μας έκανες, γιατί θα μας κάνεις μάλλον. Κοίταξε να δεις. Μου κάνει λίγο παιδικό πάρτι. Δεν θα κάνω εγώ, θα κάνει η Ήρυδα. Η οποία θα πάρει ιδέες για να κάνει και τη διαφορά στα παιδικά πάρτι που θα ακολουθήσουν. Μια ερώτηση που δεν έκανα, που δεν σας την έχω κάνει ποτέ. Εσύ μπήκε στην ηθοποία, αυτό ήταν φοβερό με το σώμα του, παρκουρέρ φοβερό. Έκανε όλα τα επικίνδυνα. Έχει κάνει όλα τα επικίνδυνα. Και μετά ξαφνικά από όλη αυτή την απίστευτη ενασχόληση με το σώμα σου, ξαφνικά το εσωτερήκευσε και τη ζωγραφική το εσωτερήκευσε και αποφάσισε να γίνει ηθοποιό. Ναι. Πόσο χρόνο είναι σου, να τέσουν, α πούμε, από 15. Όχι, νομίζω στα 18 περίπου. 17-18. Στα 17-18, εντάξει, δεν είσαι και μεγάλο. Αλλά σε επηρέασε η Ήρυδα. Νομίζω, σε αυτό. Ναι. Η Ήρυδα κατέβηκε από το Βόλο στην Αθήνα. Μπήκε μέσα πάνω στη σκηνή. Πήγαινα και εγώ να τη βοηθήσω, να τη δω, να δω τους φίλους μου για να κάνω τα πατίνια μου κι εγώ. Και τα βράδια πήγαινα στις παραστάσεις της Ήρυδας. Οπότε μου δώσε την ευκαιρία να δω πίσω από τη σκηνή. Αυτό το ανάμεσα μεταξύ κοινού και ηθοποιού και σκηνής. Πίσω από την Κουίντα που λένε. Μου άρεσε αυτή η ισορροπία, μου άρεσε αυτή η λεπτή γραμμή. Σου άνοιξε τη χαρματιά δηλαδή και είδε. Και να τα αποτελέσματα. Για να κάνουμε τώρα τα λουκανικάκια αυτά. Έχουμε εδώ πέρα λουκανικάκια Βιέννης, τα οποία θα τα κάνουμε corn dog, θα περάσουμε τον Ατλαντικό δηλαδή και θα τα τηγανίσουμε με ένα κουρκούτι με καλαμποκάλευρο. Ουσιαστικά θα είναι ένα σουβλάκι με τηγανιτό κουρκούτι. Δηλαδή θα είναι και λίγο μεξικάνικο αυτό που θα έχουμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να αρχίσεις να βάζεις στην πασίνα το μείγμα μας. Θα ξεκινήσεις από το αλεύρι καλύτερα. Αυτό είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Α, θα κάνουμε δηλαδή κουρκούτι πρώτα. Ναι, θα κάνουμε το κουρκούτι μας. Τώρα ρίχνουμε το καλαμποκάλευρο. Το κουρκούτι που θα βάλεις κάνει πιο τραγανό. Ναι, του φτιάχνει ουσιαστικά ένα ψωμάκι τραγανό απ' έξω. Όχι ακόμα το γάλα. Όχι ακόμα το γάλα. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Το baking powder. Βέβαια.
Πάρε και το αλάτι από εκεί πέρα, είναι ο πορτοκαλί μήλος. Ωραία. Συμβολικό. Ναι, ναι, ρίξε αλάτι. Εγώ βάζω αυτό να ζεσταθεί, ε. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, και τώρα θα πάρεις το αυγό και θα το σπάσεις εκεί πέρα. Θα το σπάσω και θα το κάνω με τον... Ρίχνω το μέσα, ναι, ακριβώς. Αυγοδάρτη. Πάρε και τον αυγοδάρτη. Ωραία. Τέλεια. Και ρίχνω, έτοιμο είναι. Ναι. Ναι, ναι. Τώρα, σεφ. Τέλεια. Τώρα θα πάρεις το γάλα. Ή όχι, θα πάρω εγώ το γάλα μάλλον και εσύ θα ανακατεύει σιγά σιγά και θα σου το ρίχνω. Σιγά σιγά μόνο για να μην λερωθούμε και να βγαίνει στρωτό το κουρκούρι. Ελένη, πώς μας βλέπεις, εντάξει, δεν συνεργαζόμαστε. Τέλεια, τέλεια συνεργασία. Ταιριάζεται και στο ύψος. Ναι, είμαστε ψηλοί. Είναι σημαντικό. Ανακάτεψε το καλά, γύρω-γύρω. Τώρα αυτό, ρε παιδιά, θα κάτσει γύρω από το λουκάνικο. Θα κάτσει αυτό, θα γίνει σαν ψωμάκια απ' έξω, να την κανίζουμε ψωμάκια δηλαδή. Αυτό τώρα πρέπει να είναι πολύ υγρό. Όχι, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να είναι αυτό, έτσι, όπως σχεδόν είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία, να ανοίξω εγώ τα λουκανικάκια. Βέβαια. Πυκτός ή ωραίο σκυλός. Πυκτός. Πυκτός. Βιενέζικα λουκανικάκια. Πάρτι τα λέγαμε παλιά. Λοιπόν, ήρθα, νομίζω ότι είναι τέλειο το κουρκούτι και το έχεις κάνει πάρα πολύ καλό. Όσο εγώ θα περάσω τώρα το κουρκούτι μας εδώ πέρα για να μας βολέψει, θα δείξουμε μετά για ποιο λόγο θα μας βολέψει να το έχουμε εδώ, για να μην λερώνουμε στο σπίτι, για να μπορούμε να το τηγανίσουμε όπως πρέπει. Εσύ θέλω να πάρεις τα λουκάνικα και να περνάς όπως είναι εκεί πέρα το καλαμάκι μας. Πώς τα περνάμε, πολλά λοιπόν, μαζί ή ένα. Θα σας δείξω εγώ το πρώτο. Ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε τον έλεγχο είναι ένα-ένα. Αργύρι μου, πώς σου φαίνονται όλα αυτά, μαγειρεύεις καθόλου εσύ, δεν προλαβαίνεις. Την παλεύω, την παλεύω. Τι, μαγειρεύεις. Προσπαθώ. Κάνω τα πειράματά μου. Συνταγές με μπύρα. Το έπρεπε να μας κάνεις. Μαγειρεύει. Είναι σεμνός και ντροπαλός. Μαγειρεύει, το ξέρω εγώ πότε πάω σπίτι. Μέσα στο νερό. Πάντα λέει στην κουζίνα τον βρίσκω. Κατσαρόλες, τηγάνια που σημαίνει ότι κάποιος έχει μαγειρέψει και κάποιος έχει φάει. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μας λέει αν. Έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν ξέρει να μαγειρεύει ή όχι. Α, μπράβο. Έτσι ξέρουμε ότι λερώνει σίγουρα. Ουσιαστικά θα παίρνει τώρα η Ρίδα όπως είναι, θα το βουτάει εδώ πέρα. Α, γι' αυτό το έκανα σε. Και χωρίς να λερώνει. Τι πρακτικό. Τι πρακτικό. Θα το σηκώνει. Έλα ρε, πλάκα κάνω. Και κατευθείαν στο τηγάνι. Θα το σηκώνει προσεκτικά, θα σκουπίζεις ελαφρώς. Για να μιστάζει. Ναι, το γυρίζουμε. Και το βάζουμε προσεκτικά και σιγά σιγά να αρχίσει να κάνει την κρούστα του. Ναι. Και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Και το αφήνουμε να πέσει μέσα. Λοιπόν, corn dog, μόλις πληροφορούμε ότι είναι αγαπημένο snack στο σινεμά στην Αμερική. Γύρω το. Έτσι, στριφογυριστό, κατάλαβες. Να κολλήσει πάνω και τώρα νομίζω μπορείς να το ρίξεις μέσα. Να προλάβει να πάρει ένα μπαμ από τη φωτιά. Ναι. Και η φωτιά μας είναι σωστή και το σιγοτηγανίζει όπως πρέπει, ούτε να σκουρίνει γρήγορα, να μείνει ξανθιά η ζύμη. Ωραία. Έχει και... το είπαμε ότι σε φυτικό λάδι το τηγανίζουμε εννοείται και θέλει κατσαρόλα με μπόλικο και φαρδιά. Μην βάλεις τώρα και άλλο, γιατί θα χρειαστεί περίσσιμα στοριά, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω. Ωραία, όχι. Είναι μικρό το σκεύος. Εσύ μπορείς. Ναι. Δεν προσβάλλω εγώ με τίποτα. Να το, αυτό τώρα. Νομίζω ότι είναι έτοιμο, παιδιά. Ναι, Ελένη, και αυτό το βλέπω έχει πάρει ωραίο χρωματάκι. Α, καλέ, δεν μπορώ. Θέλετε να σας βοηθήσω. Ναι, με. Έλα. Το πιάνεις κανονικά, δυναμικά. Και φαντάζομαι τώρα ότι όσο ζεσταίνετε το λάδι, αυτά γίνονται και πιο γρήγορα, έτσι. Ναι, και τώρα ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε κάνει. Σαν να είναι λουκουμάς. Σαν λουκουμάς, μπράβο, ναι. Είσαι πουροδίζει δηλαδή, δεν το θέλουμε πιο σκούρο. Ωραία, κοιτάξτε τι ωραίο. Ό,τι σε ψωμάκι έγινε. Σαν πυροσκή, σαν. Να το βρίσκαμε στο σινεμά. Τέλειο. Λοιπόν, το θέμα ήρθε να καταφέρουμε να φαίνεται και όμορφο. Θα πάρεις μια ντομάτα. Θα την κόψεις στη μέση. Μετά στα τέσσερα. Ναι. Θα πετάξεις αυτό εδώ. Ναι. Και όπως θες εσύ και σε βολεύει, θα ξεκινήσεις και να μου κόψεις καρεδάκι ντομάτας. Εντάξει. Α, μόνο το απ' έξω. Ναι, καλό είναι να βάλουμε μόνο το απ' έξω για να το κάνουμε. Ωραία. Να φαίνεται και λίγο όμορφο στην πιατέλα μας. Άφησε με να το κάνω.
Τέλεια, και μετά έτσι, έτσι. Είπα αυτή εντελώς εκφραστικά. Τη δείχνω σεβασμό. Με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όπως καταλάβατε, έχουμε εδώ ένα υπέροχο ξύλο, στο οποίο θα σερβίρουμε τα hot dogs με μία σαλάτα. Σαλατούρι το λες εσύ. Και υποτίθεται ότι το hot dog θέλει οπωσδήποτε κέτσαπ μουστάρδα. Ναι, εντάξει. Θέλει. Δεν θα το παίξω πολύ intellectual. Όσο, δηλαδή, όσο ωραίο έχεις το καλό το σαλατάκι σου δίπλα, άλλο τόσο είναι και μουστάρδα με την κέτσαπ. Λοιπόν, το καρεδάκι το κάνεις σαν επαγγελματίας, ε. Ελπίζω να μην με κοροϊδεύεις. Καθόλου, στο λόγο μου. Λοιπόν, τώρα θα πάρεις το κρεμμυδάκι. Θα σου δείξω μόνο την αρχή, γιατί από ό,τι βλέπω είσαι αρκετά καλή και αποφασισμένη. Θα πάρεις το κρεμμυδάκι έτσι, θα κόψεις λίγο στη μέση και μετά θα αρχίσεις και θα το κόψεις διαγώνια, να βάλουμε και το κρεμμυδάκι να ανακατέψουμε. Βασίλη μου, νομίζω ότι είναι η πιο εύκολη εκπομπή σου αυτή, έτσι. Βέβαια. Για πρώτη φορά δεν κάνεις τίποτα. Ατσαλάκωτος. Τώρα θα πάρουμε την πιπεριά τσίλι. Το φρέσκο τσίλι είναι φιλικό προς αυτόν που δεν αγαπά το καυτερό. Ροδέλες. Και μετά δεν θα πιάσεις τα μάτια σου, θα τα αποφύγεις. Ναι, βέβαια. Αλλιώς θα συγκινούμαστε μέχρι... Α, και εδώ έχουμε τι έχουμε, βασιλικό, ε. Ναι, θα βάλουμε λίγο βασιλικό, ναι. Και, α, έχουμε και κόλιανδρο. Και κόλιανδρο. Ελένη, να ξέρεις ότι και χημικά ταιριάζει ο κόλιανδρος με το τσίλι. Λοιπόν, γι' αυτό πάνε πάντα μαζί. Τώρα η Ελένη θα σου δώσει δυόσμο, θα σου δώσει βασιλικό, θα σου δώσει κόλιανδρο, για να δώσουμε και μια ουσιαστική όθηση στο σαλατούρι μας. Τι δεν σου έχω δώσει, κόλιανδρο. Καλοκαίρι, μίλησε. Ναι, παιδιά, καλοκαίρι. Και λίγο Ταϊλάνδη, έχω να πω. Πράγματι, Ταϊλάνδη το κάνουν αυτό. Λοιπόν, θα τα βάλεις έτσι και θα ξεκινήσεις και θα μου τα δώσεις έτσι. Σχετικά δηλαδή σε μακαρονάκια τέτοια φαντάζομαι. Να κόψτε, κόψτε. Το έφτασε. Εντάξει. Το έφτασε. Είναι σαν να με κοροϊδεύει. Τώρα για να δει ποια είναι η Ήρδα. Δεν έχω σπεσιαλιτέ. Τώρα με τα χέρια τη η Ήρδα θα ανακατέψει εδώ πέρα και θα μου στήσει. Να τη βάλω και κάτι άλλο. Κάτσε, βάλουμε και λίγο αλατάκι γιατί αυτό είναι ανοθιά. Βάλουμε και λίγο πιπέρι. Ναι. Να βάλουμε και μια στάλα λάδι, λέω εγώ τώρα. Ναι. Συμφωνεί ο σεφ. Πολύ ανακάταμε. Όπως το ξέρω, να φέρω τέτοιο παντού. Ωραία. Και τώρα με τα χέρια σου θα στήσεις ουσιαστικά μια ευθεία γραμμή πάνω στην οποία θα τοποθετούμε τα corn dogs. Τέλεια. Κατάλαβες, ένα δρόμο. Κρεβατάκια Άπλωνε τα corn dogs. Α, μπράβο ρε Ήρδα. Κοίτα. Στον δρόμο που ανοίγω. Σίγουρα εδώ. Διάλεξε το σωστό επάγγελμα. Δεν ξέρω, θα μας πεις τώρα, γιατί νομίζω ότι η Ήρδα δεν έχει κρυθεί ακόμη για τις μαγειρικές της ικανότητες, ε. Δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Κοίταξε, συγγενεύει το επάγγελμά μας και εμείς με τις δοσολογίες ασχολούμαστε. Το στήσιμο. Με την έμπνευση. Το να στήσεις μια παράσταση, να έχει ρυθμό, να έχει χρόνο. Και η μαγειρική έχει τα ίδια πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Κέτσαπ και, και μουστάρδα εννοείται. Ωραία. Και αυτά πώς θα τα βάλουμε ξαπλωτά. Αυτά θα τα βάλουμε όπως σου αρέσει εσένα. Και ήδη είδα ότι σου αρέσει. Η Ήρδα είναι πιάτο της Ήρδας, δεν θέλω να επιβάλλω. Λοιπόν, Ήρδα, άκου τι λέω. Λέω εγώ τώρα. Αρχή, γιατί είναι. Α, νομίζω να αρχίσεις να το τοποθετήσεις έτσι. Δηλαδή, να βάλεις άλλο ένα έτσι. Μπράβο. Τέλεια. Σούπερ. Συμφωνείτε. Εντάξει, παιδιά, sorry τώρα δεν και είναι. Και καταλήγει. Συγκλονιστικό πιάτο να φωνάξεις τους φίλους σου, το οποίο δεν είναι και καθόλου δύσκολο να γίνει. Είναι φοβερό. Για τη συνταγή Corn Dogs, τηγανιτά πυροσκή με καλαμποκάλευρο, θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια λουκάνικα Βιέννα, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 400 ml γάλα φρέσκο, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 10 γραμμάρια αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1 αυγό και καλαμάκι για σουβλάκι. Για το σερβίρισμα, μία ντομάτα, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, μία κουταλιά της σούπας βασιλικό ψιλοκομμένο, μία κουταλιά της σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο, μία κουταλιά της σούπας κόλιανδρο ψιλοκομμένο, μία μικρή καυτερή κόκκινη πιπεριά, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ένα σφινάκι κέτσαπ, ένα σφινάκι μουστάρδα, ηλιέλαιο για τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Αργυράκο. Ευχαριστώ, το πρώτο.
Αυτό. Εγώ το έφαγα. Και όλα. Χωρίς τα πες. Από πάνω ξεκίνησες. Για πες. Το παίρνω και φεύγω. Πάω μια βόλτα. Και εγώ το ίδιο. Νομίζω είναι μια τέλεια ιδέα και για τις δικές μας αίθουσες. Ε, δεν είναι. Και πόσο απλό και πόσο γρήγορο. Λοιπόν, είδατε που ήρθατε και σας κάνουμε καλλιτεχνικά φαγητά, παιδιά. Αυτό τώρα είναι σαν τα, πώς τα λέγαμε, τα πυροσκή. Μόνο που η ζύμη είναι εντελώς αλάδωτη. Παρότι έχει κάνει, αλλά λέγεται βαθύ τηγάνισμα αυτό, που σημαίνει ότι δεν κρατάει καθόλου το λάδι πάνω του. Είναι αλάδωτη, τραγανή και πάρα πολύ νόστιμη λόγω του καλαμποκιού. Το οποίο είναι γλυκό. Ακριβώς. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Για τα corn dogs, βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το καλαμποκάλευρο, τη ζάχαρη, το baking powder, το αλάτι, το χτυπημένο αυγό, το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει χυλός. Περνάμε τα λουκανικάκια από τα καλαμάκια για σουβλάκι και τα βουτάμε στο κουρκούτι. Στη συνέχεια τα τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο και τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Για τη σαλάτα, ψιλοκόβουμε την ντομάτα, το φρέσκο κρεμμυδάκι, την καυτερή πιπερίτσα, τον βασιλικό, το δυόσμο, τον κόλιανδρο, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα corn dogs με τη σαλάτα και συνοδεύουμε με μουστάρδα και κέτσαπ. Και τώρα περνάει ο Ντισιόν Αργύρης στο μύδι, μύδι γαρίδα. Απ' τη στεριά στη θάλασσα, Αργύρη. Εσύ τι προτιμάς, θαλασσινά ή κρέατα? Νομίζω θαλασσινά. Ανά, ωραία. Το σωστό. Θα φτιάξουμε σαγανάκι που είναι το αγαπημένο μου, νομίζω. Ναι. Και δεν έχω ξαναφτιάξει ποτέ. Τώρα θα δεις πόσο εύκολα γίνεται. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο εύκολα. Γιατί έχει εκεί τόσο μάραθο, άνηθο, τι έβαλες εκεί? Το βάλαμε για τη ζαϊνιά. Λίγο θα ξαναπείσουμε. Α, για τη ζαϊνιά, λέω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με πυρετό. Θα βάλεις στη μία κατσαρόλα τα μύδια με το πράσο για να τα αχνίσουμε. Mm-hmm. Και στην άλλη με λίγο ελαιόλαδο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να δουλεύουμε τις γαρίδες μας. Η σκηνή μας σήμερα είναι η κουζίνα και σκηνοθέτης εσύ. Πάμε. Λοιπόν, να φτιάξουμε τον ρόλο. Ο Ταραντίνο είναι ο αγαπημένος μου, θα γίνουμε μακελιό εδώ μέσα. Για να δούμε. Έχουμε μαχαίρια, έχουμε απ' όλα. Λοιπόν, ρίξε εσύ κατευθείαν τα μύδια να ξεκινήσουμε να αχνίζουμε. Εδώ. Πρόσεξε να μην πέσουν και πολλά ζουμιά. Βέβαια. Δεν θέλουμε τα ζουμιά, Δεν θέλουμε τα ζουμιά, οπότε τα βάζουμε σιγά σιγά. Και τώρα απλώς τα καπακώνουμε, Αργύρη. Αργύρη, θέλω να βάλεις εκεί πέρα και το λάδι και το πράσο. Είναι λίγο νηστίσιμο ακόμη. Πόσο? Βάλε εσύ. Εντάξει, φτάνει. Μπορείς να πάρεις έτσι το μαχαίρι να σηκώσεις για να τα ρίξω όλα με την πρώτη. Πάμε για Ταραντίνο τώρα. Έτσι. Καλύτερα να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά, γιατί τον έχουμε πιέσει πολύ. Όχι, όχι, είναι ανησυχή. Λειτουργώ καλύτερα σε πίεση. Για να το κάνουμε και λίγο πιο πικάντικο και πιο παιχνιδιάρικο, θα ρίξει τη μουστάρδα, θα του δώσω λίγο ένα κουτάλι. Κάτσε να ανακατεύω εγώ για να τον βοηθήσω λίγο. Πολύ. Ναι, ναι. Α, εντάξει, σταμάτησε, εντάξει. Οκ. Okay. Εδώ τώρα το έχουμε κάνει Θεσσαλονίκη το θέμα. Και θα ρίξει και το κρασί πάνω στη μουστάρδα για να βοηθήσει την Ελένη να διαλυθεί καλά η μουστάρδα. Το κρασί ρίχνει όλο. Βάζουμε το καπάκι για να σαρκώσει το μύδι. Τέλει. Αυτό ήταν, Αργύρη. Σούπερ. Και θα δεις τώρα πόσο γρήγορα γίνεται αυτό. Αλάτισε τις γαρίδες και να είσαι έτοιμος. Με το πατορκλέ. Άντισε, έχεις καθαρίσει το... Έχουμε καθαρίσει το αντεράκι και το τσόφλι στη σάρκα. Για να μπορέσει να βγει και η γεύση ωραία στο τηγάνι μας και στο λάδι. Θες κι άλλο? Το έχεις κάνει πολύ ωραία. Βάλε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και ξεκίνα σιγά σιγά να βάζεις επάνω τους γαρίδες. Παραπάνω. Όχι, μια χαρά είναι. Όχι τη μία επάνω στην άλλη. Βάζετε δίπλα-δίπλα.
Το μυστικό τώρα, Αργύρη, σε όλο αυτό είναι να μαγειρέψεις ελάχιστα τις γαρίδες, οι οποίες θέλουν πόσο, ούτε 2 λεπτά. Μόλις αλλάξουν χρώμα, τις κατεβάζουμε κατευθείαν. Διαφορετικά γίνονται σκληρές, χάνουν τα ζουμιά τους. Κοίτα εδώ τη χορογραφία. Κοίτα τι, εδώ ναι, εδώ έκανες τώρα χορογραφία. Κουνιούνται και όλες αυτές, χορεύουν, ναι. Πάρε ένα πυρουνάκι. Τιμής, από εδώ ξεκινήσαμε περίπου. Ναι. Την πρώτη, ίσως να είναι ώρα ήδη να την γυρίσουμε. Ναι, ναι. Πόσο γρήγορα. Ναι. Ναι, αυτό σου λέω. Είσαι πουροβίζει δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή πραγματικά ούτε 1 λεπτό. Παιδιά, σκεφτείτε ότι η γαρίδα τρώγεται και ομοί. Δηλαδή με λίγο λάδι, λεμόνι και αλάτι είναι σχεδόν μαγειρεμένη. Και το λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα είναι που τα παραψύνουμε τα θαλασσινά. Ενώ δεν θέλουν. Θέλουν πραγματικά 1 λεπτό. Θα δεις τώρα τι είναι στη μια που έχει αυτή η γαρίδα. Ελένη, χαμηλώσει λίγο τη φωτιά. Τώρα που αρχίζει να ροτίζει και την άλλη πλευρά, σιγά σιγά θα τη τραβήξει. Είναι τέλειες. Αυτές τώρα είναι ψημένες. Ναι, και θα αρχίσει να προσθέτει στα κενά του τηγανιού πιπεριές κεράσι, γεμιστές με τυρί κρέμα και μπαχαρικά. Γλυκοπικάντικες πιπεριές κεράσι, ελληνικές, μακεδονικές. Ελένη, μιλάμε για προχωρημένο σαγανάκι τώρα, ε. Ναι. Ελένη, πώς πηγαίνει το άχνισμα των μυδιών? Το άχνισμα νομίζω έχουν αχνιστεί, ε. Ωραία. Να σβήσουμε τη φωτιά, γιατί τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να τα καθαρίσει με το κόλπο που ξέρει ο φίλος μου. Τι εννοείς ακριβώς το ξεκαλυφώσουμε, πώς λέγεται? Βάλτε εδώ καλύτερα, να βάλουμε αυτό το τηγάνι εδώ πέρα. Αυτό, εδώ πέρα. Αλλάζουμε. Α, ναι. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Ελένη, εσύ μπορείς σιγά σιγά. Εγώ θέλω να το κάνω, δεν φοβάμαι πάρει καμιά φωτιά. Α, θα το κάνω εγώ, θα το κάνω εγώ. Φέρε, μπαίνω για σένα. Ξέρεις ότι θα γίνει πόλεμος, πόλεμος. Έτσι και σε επαφή φλόγα με το ούζο. Όχι. Θέλω να το δοκιμάσω. Κάψε το μαγαζί. Α, γι' αυτό εσύ πας πίσω-πίσω. Έλα εδώ, ακολουθήσω. Για να δούμε. Α, έλα, και τώρα μπορείς να κάνεις αυτό. Για να δούμε, θα πάρει. Και μπορείς να ξεκινήσεις με το κόλπο που είπαμε, εδώ πέρα τα μύδια. Ναι. Κάνουμε ένα έτσι. Μέσα, ε. Ναι, και αφήνουμε τη σάρκα εδώ, θα σε βοηθάω κι εγώ. Πω πω, μας χοβολάει παιδί αυτό και έχει υπέροχα χρώματα. Και ήξερα μόνο να το τρώω αυτό. Είδες πόσο εύκολα γίνεται. Άμα με φωνάξετε. Κάτσε να το τραβήξουμε αυτό, να μην παραψηθεί η γαρίδα. Πώς αποφεύγουμε το κάψιμο? Με τη συνήθεια. Έχεις δει σεφ να καίγεται, σε καμία περίπτωση. Αυτό τώρα προσπαθώ στα μάτια του να δω τι σημαίνει. Θα χρειαστεί να κοιτάξει την ψυχή μου. Γιατί δεν βάζετε, δεν αφήνετε κανένα με το κέλυφος για τον ντεκόρ? Αφήσουμε κάποιο έτσι για τη τέτοια. Ναι, αφήστε και κανένα έτσι. Ορεκτικό για τα μάτια. Έλα, το τελευταίο. Λοιπόν, και τώρα πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα για το πάντρεμα, Ελένη. Πώς θα παντρευτεί αυτό? Θα σου πω. Όπως είμαστε εδώ πέρα, θα πήξουμε αυτό λίγο ακόμα, γιατί δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Α, θα το βάλουμε στη φωτιά, δηλαδή. Ναι, θα το πήξουμε κι άλλο. Ναι. Δυνατή φωτιά. Πώς πίζει αυτό? Αυτό είναι το πρόβλημα. Το βάζει στη φωτιά. Και εξατμίζεται το νερό. Ακριβώς. Και φυσικά χρησιμοποιούμε και φρέσκο βούτυρο γι' αυτό, για να δώσουμε τον όγκο που χρειαζόμαστε για να μην αξέχαστο το πιάτο. Εσύ θα χρησιμοποιήσεις για να δώσεις όθηση λίγο παραπάνω στο πιάτο, λίγο μάραθο φρέσκο. Ή άνηθο, αν δεν βρεις μάραθο. Ε? Ναι. Άνηθο όμως βάζουμε ακόμα λιγότερο. Ναι. Για να μην κερδίσει όλη τη γεύση αυτός. Μπράβο, ναι. Μπορείς να βάλεις το μάραθο μέσα. Ήδη αρχίζει εδώ, αυτό. Ναι. Αρχίζει να πίζει. Στα μύδια αρχίζει. Αυτό τώρα, Αργύρη, επειδή έχει τη μουστάρδα, πίζει. Ναι. Και αν ρίξουμε και το βούτυρο, θα πήξει ακόμη περισσότερο. Ναι. Κατάλαβες. Και ήρθε η ώρα ο Αργύρης να ρίξει και το ξύσμα. Θα βάλεις αυτό από πάνω. Και βλέπεις, κόβει μόνο προς τα εκεί. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο. Τι τέλεια το κάνει. Μην ξύνει άσπρο γιατί θα πικρίσει, ε, το κίτρινο. Πήγαινε πιο δίπλα τώρα. Μία φορά. Καταλώ. Μία φορά. Αλλού τώρα. Σου μία φορά. Είναι το πιο δύσκολο. Και όμως. Ολό, γύρω-γύρω. Και όμως δεν το πας για χαρά. Παιδιά, στην Ήρυδα έχουμε βάλει τα πιο δύσκολα.
Λυπάμαι. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν το δικό μου ήταν δύσκολο. Δεν ήταν δύσκολο να τη δανείσει. Μπροστά σε αυτό. Μπροστά να πάρει. Α, βολεύει και αυτό. Στύψε λίγο χωρίς τα κουκούτσια μέσα. Λίγο λεμονάκι. Λοιπόν, έχουμε ρίξει μέσα ένα κομμάτι βούτυρο για να δέσει. Χυμό λεμόνι, ξύσμα λεμόνι και μάραθο. Αν δεν έχετε μάραθο, θα βάλετε άνθο. Λίγο. Γι' αυτό που είπε ο Βασίλης, να μην υπερισχύσει το άρωμα του μάραθου. Είμαστε κομπλέ. Ναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να τραβήξουμε αυτό το τηγάνι στην πάντα για να ενωθεί με το βασικό μας. Ελένη, θα βάλεις τη φωτιά τις γαρίδες. Αυτό με το ούζο μπορούμε να το ξανακάνουμε. Τι ωραία. Πω, πω. Σαγανά. Εγώ νόμιζα ότι το σαγανάκι έχει να κάνει και με το τυρί, δηλαδή ότι βάζεις και τυρί μέσα. Κοίτα, είναι εναλλακτικό. Εναλλακτικό σαγανάκι. Είναι, αυτός είναι δημιουργικός ψαρομάγειρας, κατάλαβες, δεν σου κάνει τα κλασικά. Και πόσα χρώματα. Και πόσα χρώματα, ε. Άρα δεν κάνει και βαρύ. Όχι, καθόλου. Είναι αχνηστά όλα. Και βέβαια αυτό είναι και πιάτο της παρέας με την έννοια το σερβίρεις ως έχει, έτσι. Δεν σου θυμίζει και λίγο παέγια. Ναι, ναι, ναι. Άμα βάζαμε ριζάκι τώρα θα γινότανε. Εγώ το προτιμώ έτσι, να σου πω την αλήθεια. Για να μετακελύφεις την ουσία, φτιάχνεις κουταλάκια που τρως το ζουμί, το οποίο είναι άπεσο. Εντάξει, και η μεγάλη τσαχπινιά για μένα είναι ένας συνδυασμός. Πράσο, μάραθο με την πιπεριά. Για μένα αυτό το πράγμα βγάζει πολύ ωραία ισορροπία, ναι, για να ευχαριστηθείς το σαγανάκι σου. Βέβαια, γιατί έχει και το πικάντικο η πιπεριά. Δηλαδή, πολλές φορές τα σαγανάκια βάζουμε μπούκοβο. Εδώ είναι η ίδια η πιπεριά πικάντικη, οπότε. Και νομίζω ότι είναι και ώρα για το σερβίρισμα. Ναι. Και το σερβίρουμε, εγώ λέω το σερβίρουμε έτσι. Οκ. Okay. Για τη συνταγή, σαγανάκι με γαρίδες, μύδια και γεμιστές πιπεριές κεράσι θα χρειαστείτε. Για τα μύδια, 1 κιλό μύδια. 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κιλό πράσα, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 100 ml λευκό κρασί, 40 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μάραθο ψιλοκομμένο, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι και μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα. Για τις γαρίδες, μισό κιλό γαρίδες, 10 με 12 γλυκοπικάντικες πιπεριές κεράσι, 80 ml ούζο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και αλάτι. Από πού αρχίζουμε, να, εγώ από την πιπεριά. Αργυρί, το σκέφτεσαι. Περιμένω τις αντιδράσεις. Αργύρι, άμα φας αυτό, τη λέξη σαγανάκι δεν θα την ξαναπείς. Τα λέει μόνο σαγανάκι Βασίλη. Λοιπόν, η πιπεριά. Ενώ είναι όλο, δεν σε ξυπνάει λίγο. Έχει δώσει αυτό, την αφύπνιση των αισθήσεων. Αυτό είναι ακριβώς. Το άλλο μυστικό είναι να πάρεις το μηδάκι, το κέρυφος και να φας το ζουμί. Ήρθα. Ναι. Λένε και είναι ένα πιάτο τώρα, το οποίο ενώ είναι καθαρά Ελλάδα, ναι, δεν σου θυμίζει Ελλάδα στο τέλος. Είναι φοβερό. Μπράβο. Είναι αυτό το πικάντικο που δίνει πιπεριά, που το ξυπνάει όλο αυτό το πιάτο και το κάνει αυτό που λες, international. Λίγο Λατινική Αμερική, λίγο Ισπανία. Αυτό είναι. Για το σαγανάκι με γαρίδες. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα τα μύδια με το ελαιόλαδο, έπειτα προσθέτουμε το πράσο, τη μουστάρδα, σβήνουμε με το λευκό κρασί, κλείνουμε με το καπάκι και τα αφήνουμε να αχνιστούν. Βγάζουμε τα μύδια από τα κελίφη, τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση, στο τέλος ρίχνουμε τον μάραθο, το ξύσμα λεμονιού, το χυμό λεμονιού και δένουμε με το βούτυρο. Αλατίζουμε τις γαρίδες και τις ψήνουμε σε τηγάνι με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τις γλυκοπικάντικες πιπεριές κεράσι και σβήνουμε με το ούζο. Ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι με τις γαρίδες τα χνηστά μύδια με το ζουμί τους και σερβίρουμε. Και τελειώνουμε με ένα χταπόδι, το οποίο πώς θα το μαγειρέψεις, λοιπόν, άνοιξέ μας την όρεξη. Το θέμα μας είναι χταπόδι με αβοκάντο, δυόσμο, κόλιανδρο και λάιμ που θα το συνδυάσουμε με κρέμα βαλσαμικού μπαρμπεκιού και θα του δώσουμε αυτή την πονηρή γεύση που θα πρέπει να την εξισορροπήσουμε με τα μυρωδικά που προανέφερα. Φιλοσοφία. Άφωνε, λοιπόν. Μπορείτε, ναι.
cars and races. My baby don't care for I don't places. James Brown is not her style, and not even Hal Green's smile. Some things she can't see. Παίρνουμε το χταπόδι πρώτα. Ναι, έχουμε βάλει εκεί το νερό μας να βράζει. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα λίγο πιπέρι, κόκκους, φύλλα δάφνης. Μείγμα πιπεριών διάφορων. Θα ρίξουμε και το μιλόξιδο, καρότο. Ολόκληρα, ε. Ναι. Τα κρεμμύδια. Και το χταποδάκι. Λίγο νερό βάζεις. Δεν μάλιστα γίνεται νερό βραστό. Γι' αυτό ναι. Βάζω λίγο να βγάλει τα δικά του τα υγρά. Μπράβο. Και θα τώρα θα κατακόσουμε και θα περιμένουμε να γίνει το χταπόδι. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα αυτό αναλόγως πόσα κιλά είναι. Το χταπόδι δεν μπορεί να σας πούμε πόσο. Θα το τσιμπήσετε μέχρι να δείτε ότι λιώνει. Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά θα πρέπει να προσέξει και ο κόσμος μην το παραβράσει. Αν κάποιος δυστυχώς είναι φαφούτης, ας μην φάει χταπόδι. Ας φάει κάτι άλλο. Το χταπόδι πρέπει να μένει να κρατάει για να μπορείς να ευχαριστιέσαι και το έξω του και το μέσα του. Το μιλόξιδο δεν ρίξαμε επίσης. Το οποίο θέλει οπωσδήποτε ένα ξύδι, το χταπόδι. Εδώ πλησιάζει τώρα προς το τέλος του, έρχει αρχίσει να μαλακώνει και να γίνεται και στο μεταξύ εμείς θα κόψουμε τα λαχανικά. Ωραία. Θα αρχίσω με το αβοκάντο που είναι η βάση. Χανιώτικο αβοκάντο, το ωραιότερο στον κόσμο. Ακριβώς. Είσαι τυχερός που είσαι στα Χανιά μέσα, στην πηγή του καλού αβοκάντο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν του είχα καμία ιδιαίτερη συμπάθεια και τώρα στα Χανιά ψιλοκόλλησα με αυτό. Πλάκα κάνεις το χανιώτικο αβοκάντο, δεν το έχει συμπάθεια. Εγώ δεν είχα μπει στη διαδικασία να ψάξω τους συνδυασμούς του. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι ταιριάζει με πιπεριά φλωρίνης, ότι ταιριάζει με φρέσκο κόλιαδρο. Ιδανικά τρώτε αβοκάντο, παιδιά. Μας αρέσει πολύ. Απλώς περιμένεις λίγο να... το μόνο πρόβλημα είναι αυτό, ότι πρέπει να γίνει. Να σας πω ένα μυστικό. Το αβοκάντο οριμάζει πάρα πολύ γρήγορα στο φούρνο μικροκυμάτων. Τι εννοείς δηλαδή? Το βάζεις, ναι, να ψηθεί στο φούρνο μικροκυμάτων. Πόση ώρα? Ήρεμα, δεν το πιέζεις. Ένα τέταρτο. Σε χαμηλές. Σοβαρά. Ναι. Άκου τώρα. Και τα αφήνεις και σιγά σιγά οριμάζει. Και το φέρνεις και διαλέγεις και ποια εβδομάδα το κόψες. Όχι. Απίστευτο. Και θα σου πω και ένα άλλο, παιδιά, το οποίο δεν υπάρχει νοστιμιά. Το έκανε ο Αλέξανδρος εδώ, Παπανδρέου. Το που παίρνεις που είναι ξύλο το αβοκάντο και δεν τρώγεται. Προσπαθείς, το κόβεις τόσο πάνω σε φέτες και το ψήνεις στο σχαροτίγανο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μαλακώνει. Ναι. Επιτόπου και γίνεται παντανόστιμο με αλάτι και λεμόνι. Τι ωραία. Και τώρα εδώ ο Βασίλης κάνει έναν κλασικό πάλι ταϊλανδέζικο συνδυασμό με λάιμ, τσίλι, αβοκάντο και κόλιανδρο, τον είδα, εννοείται. Έχω πάρει, μάλλον όχι, μου είχε κάνει δώρο ένας φίλος μου ένα βιβλίο, ναι, το οποίο έχει φοβερούς χημικούς συνδυασμούς, δηλαδή τι ταιριάζει, τι είναι οικογένεια, ακόμα και σε πράγματα που δεν μας κολλάνε. Δηλαδή το αβοκάντο ταιριάζει με το τσίλι, το αβοκάντο ταιριάζει με τη σοκολάτα, ταιριάζει με το κόλιανδρο. Ναι. Και μπορώ και γλιτώνω πολύ χρόνο από τις δοκιμές μου με αυτή τη μικρή κατεύθυνση. Ναι. Με τη σοκολάτα. Ναι. Με... μπορεί να το φας σαν γλυκό με σοκολάτα. Πώς πάει το χταπόδι, πώς το βλέπεις? Πολύ λίγο, ένα, δύο, εντάξει. Μέχρι να τελειώσει θα το κατεβάσουμε. Λοιπόν, τώρα θα ψιλοκόψω τα μυρωδικά, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κόλιανδρος με το δυόσμο. Και ωραίος δυόσμος, ε. Για να φτιάξω τη σαλατούλα μου. Αυτό μπορώ να το τρώω κάθε μέρα σε όλη μου τη ζωή. Θα πάρω, βάλω και το ξύσμα του lime. Τα ξύσματα μου αρέσουν πάρα πολύ να τα χρησιμοποιώ. Ναι, το ξέρω αυτό. Δεν θα βάλεις και το χυμό? Βέβαια. Που πάει τρελά εδώ. Θα βάλω και το χυμό. Θα βάλω και ελαιόλαδο. Ναι. Θα μου ρίξεις λίγο αλάτι, παρακαλώ. Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερη σαλάτα από αυτή. Και λίγο πιπέρι. Και μια σταλίτσα λάδι. Ελένη, ήρθε η ώρα τώρα που θα χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο και κρέμα βαλσαμικού μπαρμπεκιού για να δώσουμε το ωραίο σκούρο καραμελωμένο χρώμα που θέλουμε στο χταπόδι. Θα μου ανάψει τη φωτιά, βάλουμε εδώ λίγο ελαιόλαδο. Αναμένω την έχω. Ωραία. Αλλά λέω
Να πάμε στο δυνατό μάτι, γιατί θες να καραμελώσεις, οπότε θες να θες φωτιά. Θα κόψω εγώ εδώ πέρα ένα ζευγαράκι πλοκαμάκια. Πώς τα λες έτσι, ένα ζευγαράκι πλοκαμάκια. Είμαι λίγο ζουζουνιάρης όταν πρόκειται για χταπόδι. Λοιπόν, μαγειρεύεις θάλασσα, έτσι, όλη τη θάλασσα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου από όλα τα θαλασσινά? Παναγιά μου. Θα σου έλεγα ότι περισσότερο μου αρέσουν τα φρούτα της θάλασσας. Τα όστρακα. Ναι, μου αρέσουν τα όστρακα και οτιδήποτε έχει πάρα πολύ ιόδιο και σε προκαλεί, ας πούμε, να δει να το γευτείς και να το ευχαριστηθείς. Η φούσκα. Η φούσκα με ξετρελαίνει. Και εμένα. Βάλε βρε εσύ, δύο πλοκαμάκια, τέσσερα άτομα εδώ πέρα και άλλα 15 πίσω. Τέσσερα, εντάξει. Ναι. Λίγο λέω, να δω, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Τι εύκολη ιδέα, ε. Βράζει το χταπόδι και μέσα σε ένα λεπτό το καραμελώνει. Και γίνεται κάτι άλλο. Με την κρούστα του, ε. Με την κρούστα, ναι. Εδώ θα έχουμε υπομονή, δεν θέλουμε διασύνες. Να κάνει ωραία κρούστα για να αξίζει. Αργύρι, δεν σου έρχεται να μαγειρέψεις μετά από όλα αυτά. Νομίζω είμαι έτοιμος και με περιμένει και ένα αβοκάντο. Α. Να το ρημάσω. Τώρα θα πάρουμε την κρέμα βαλσαμικού με μπαρμπεκιού. Θα την ρίξουμε στο τηγάνι. Ελένη, καλό είναι τώρα να μην μυρίζουμε από κοντά. Ναι, γιατί... το έχω πάθει. Γιατί θα βγάλει έντονη μυρωδιά. Οι αποχυμωτές νέας γενιάς και η τεχνολογία ψυχρής έκθλιψης κάνουν τους χυμούς από φρούτα και λαχανικά πιο πλούσιους σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες από ποτέ. Συσκευές με συνείδηση για μια απολαυστική υγιεινή διατροφή. Όλη η ενέργεια και ζωντάνια της φύσης σε ένα ποτήρι. Σε παρακαλώ το πιάτο. Ναι. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή, τρώμε. Ναι, ήρθε η ώρα. Κοίτα. Σε ένα λεπτό, έτσι. Το βράζεις και το καραμελώνεις. Θεϊκό. Θεϊκό. Μπράβο, ρε Σικάλια. Αυτή είναι η συνταγή. Αυτά θα τα μαγειρεύεις το καλοκαίρι στα Χανιά, ε. Κοίταξε. Το Ντόμους Ρενιέ θα ανοίξει... Το Ντόμους Ρενιέ είναι ένα ξενοδοχείο καταρχήν στην παλιά πόλη, καινούριο. Ακριβώς. Ναι. Και εκεί θα έχω την τύχη να μαγειρεύω χωρίς να έχω κάνει κατάλογο. Σαν να έρχονται στο σπίτι μου. Αυτό είναι. Ό,τι βρεις κάθε μέρα. Και ό,τι ζητήσουν οι πελάτες. Πιστευτό. Τι ωραία. Ναι. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία να φάνε. Μας χωράει να έρθουμε, είμαστε λίγο μεγάλο σόι. Έχουμε και κάποιους άλλους από πίσω. Τέτοιο όμορφο, εγώ θα το περιποιηθούμε και θα το φροντίσουμε να περάσει πάρα πολύ ωραία. Άρα έρχεσαι μια μέρα πριν και λες αύριο θέλω να φάω αυτό. Ακριβώς. Φοβερό. Πραγματικά σαν να σε φιλοξενώ, σαν να σε φίλος μου. Ή παίρνεις τηλέφωνο και του λες αύριο έρχομαι, θέλω να με περιμένει αυτό. Καλά, και έχει μία αίθουσα με βιτρό, με θόλο. Λες είναι παλιό στη... κτίριο που το ανακαινίζουν, έτσι. Είδα κάτι φωτογραφίες και είναι μαγικό. Εντάξει. Είναι το σπίτι, λες και είσαι στο σπίτι του Ρενιέ που έμενε τότε. Δηλαδή έχουν κρατήσει αυτά, τα έχουν προσέξει όλα. Η αίσθηση είναι σαν να είσαι παλιά στον καιρό των Ενετών μέσα σε ένα χώρο. Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε λίγο λέμε ακόμα που το αγαπάω. Και είμαστε έτοιμοι. Είναι και πανέμορφο πιάτο, ε. Πέρα από νόστιμο. Για τη συνταγή, χταπόδι με κρέμα βαλσαμικού μπάρμπεκιου και σαλάτα αβοκάντο θα χρειαστείτε. Ένα χταπόδι 1200 γραμμάρια. Ένα μικρό κρεμμύδι, ένα μικρό καρότο, 200 ml μιλόξιδο, δύο φύλλα δάφνης,
μία κουταλιά της σούπας πολύχρωμους κόκκους πιπεριού, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο και τρεις κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού μπαρμπεκιού. Για τη σαλάτα αβοκάντο, ένα αβοκάντο, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, μία κουταλιά της σούπας φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο, πέντε φύλλα δυόσμου, ξύσμα και χυμό από ένα λάιμ, μία μικρή κόκκινη καυτερή πιπεριά, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, φέτες από ένα λάιμ, αλάτι και πιπέρι. Πάμε. Ναι. Δεν το κοιτάς από απόσταση. Θα μπουκάρω, γιατί δεν μου βγάλατε πυρούνι, είστε οικογένεια εσείς. Καταλαβες, κανόνισε εδώ το σόι να φάει μόνο του και εγώ απ' έξω. Έλα, το μου που είναι της οικογένειας, σε άλλη μελωδία. Είναι υπέροχο. Είναι φοβερό, ναι. Είναι γλυκό, είναι... Γλυκό, πικάντικο και έχει κάτι το μπάρμπεκι που το δίνει σαν να είναι στα κάρβουνα. Ναι, καπνιστό. Καπνιστό, μπράβο. Και πάει θετικά με τη σαλάτα την αβοκάντο λάιμ. Και τσίλι. Κοκτέιλ θα είναι πολύ ωραίο. Κοκτέιλ με βότκα, κοκτέιλ με τσίπουρο, τι άλλο. Και ένα παλαιό ερωμένο ρούμι δεν θα μου κοφτεί πολύ έξω. Α, λες, επειδή έχει το μπάρμπεκι γεύση. Και μη σου πω και παλαιωμένο τσίπουρο, έχεις δει τώρα τα δικά μας. Ναι, βέβαια, που είναι παλαιωμένα σε δρύνα βαρέλια και έχει γίνει θαυμάσια δουλειά από πολλές εταιρείες πάνω σε αυτό. Για το χταπόδι, βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό τους κόκκους πιπεριού, τα φύλλα δάφνης, το καρότο, το κρεμμύδι, το μυλόξιδο και το χταπόδι. Σκεπάζουμε με το καπάκι και το βράζουμε για 30 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Για τη σαλάτα αβοκάντο, ανακατεύουμε το αβοκάντο, την καυτερή πιπεριά, το κόλιανδρο, το δυόσμο, το ξύσμα λάιμ, το χυμό λάιμ, πιπέρι, το αλάτι και το ελαιόλαδο. Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και σοτάρουμε το βρασμένο χταπόδι για να κάνει κρούστα. Προσθέτουμε την κρέμα βαλσαμικού μπαρμπεκιού και το σερβίρουμε με τη σαλάτα αβοκάντο. Πασπαλίζουμε με ξύσμα λάιμ και γαρνίρουμε με φέτες λάιμ. Πριν να αποχαιρετιστούμε με δύο κουβέντες. Τα δικά σου σχέδια, συνεχίζεις εκεί που είσαι. Συνεχίζουμε η Ιλιάδα. Ναι, του χρόνου. Αν όλα πάνε καλά, θα ετοιμάσουμε τους άθλους του Ηρακλή. Τέλειο αυτό. Πρωινή ζώνη, λοιπόν. Πρωινή. Παιδικό θέατρο. Πρωινή. Θέατρο για παιδιά, πιο σωστά. Και για γονείς. Και για γονείς. Φυσικά, δείτε, δεν το αποφεύγουν. Εσύ, Χανιά, θα σε βρούμε. Πώς το είπες? Στο Ζέπο και στον Ντόμους Ρενιέ. Ντόμους Ρενιέ. Και εσύ, Αργύρη, εσύ είσαι πολύ πολύπλοκο από τώρα. Τρένο έχεις. Και είσαι, ξέρεις, μια νέα γενιά που παλιά, ας πούμε, ο ηθοποιός προσπαθούσε να βρει τον σκηνοθέτη που θα τον φώναζε σε μια παράσταση. Εσείς τώρα παίρνετε τα πράγματα λίγο στα χέρια σας. Ναι. Διοργανώνετε μόνοι σας φεστιβάλ, νέες καταστάσεις, έτσι. Αυτό, διοργανώνουμε το φεστιβάλ Γυμνού Λόγου. Είναι μια νέα μορφή θεάτρου που εισβάλλει σε αρχαιολογικούς χώρους και θέλουμε να φέρουμε σε επαφή πια το χώρο, τον λόγο και τους θεατές. Δηλαδή να δώσουμε μια άλλη ματιά. Θα είναι και διαδραστικό αυτό, δηλαδή. Όχι. Θέλουμε να ξαναέρθουμε σε επαφή με την αρχαία ελληνική γραμματεία και με τους χώρους μας, χωρίς να είναι μουσείο. Να πάρει ζωή επιτέλους αυτός ο χώρος. Τι ωραίο, στην Αθήνα θα είναι αυτό. Αυτό θα ξεκινήσει από την Αθήνα και θα αγκαλιάσει όλη την περιφέρεια με σκοπό να είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μπορεί να πάει σε όλη την Ελλάδα. Και άλλα που δεν ταξιδεύουν. Άλλα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Θα μας τα ανακοινώσεις. Ένα κύμα πολιτισμού προσπαθούμε να οργανώσουμε. Τέλειο. Αυτό είναι. Ένα κύμα πολιτισμού σε όλα, παιδιά. Μας χρειάζεται για να έρθει και να απαλύνει όλες τις γωνίες που δημιουργούν οι καταστάσεις, οι οποίες κυρίως δημιουργούνται από μια έλλειψη πολιτισμού. Ακριβώς αυτό. Αν το καλοσκεφτείς. Ας σκεφτούμε λοιπόν αισιόδοξα και ας αφήσουμε την τέχνη να μας αγκαλιάσει και τη μαγειρική, γιατί και αυτή τέχνη είναι. Και να μας παρηγορήσει. Πολλά φιλιά, καλό σας απόγευμα. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λουρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.